Παγκόσμιο σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, αποκάλυψη στη Γαλλία της αρρωστημένης δράσης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως για σειρά ετών νάρκωνε τη σύζυγό του και στη συνέχεια οργάνωνε ομαδικούς βιασμούς της. Θα μας πει περισσότερα η Αλεξάνδρα Παγανή. Έτσι ακριβώς, ένα σοκαριστικό έγκλημα έχει λάβει χώρα στη Γαλλία. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι πραγματικά αποτρόπαια. Ο Γάλλος Ντομινίκ φέρεται να έχει αφήσει τη γυναίκα του να βιαστεί από περισσότερους από 92 άντρες. 92 φορές από 72 άντρες, ωστόσο μόνο 51 έχουν ταυτοποιηθεί, και οι οποίοι ως επιτοπλίστων δηλώνουν ότι δεν γνωρίζανε ότι ήταν βιασμός αυτό που διέπραταν. Θεωρούσανε ότι είχαν τη συγκατάθεση της σύζυγου και όλα ήταν μέρος ενός παιχνιδιού, διαστραμμένου παιχνιδιού μπορούμε να πούμε, μεταξύ του αντρόγινου. Η δίκη, να πούμε ότι ξεκίνησε τη Δευτέρα στην Αβινιόν και ο συγκεκριμένος άνδρας κατηγορείται όχι μόνο για το αδίκημα του βιασμού, του πολλαπλού βιασμού στη σύζυγό του, κατηγορείται και για δολοφονία και άλλο βιασμό μιας Γαλλίδας το 1991. Ωστόσο, αυτό μένει να το δουν οι δικαστές κατά πόσο ισχύει, γιατί έχει βρεθεί γενετικό υλικό. Έχει ταυτοποιηθεί το γενετικό υλικό. Είναι μια συγκλονιστική υπόθεση. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα.